Σταθερότητα παρατηρείται στα στατιστικά της πανδημίας στην Κρήτη, με όλο και λιγότερους ωστόσο να σπέβδουν για τεστ. Φαίνεται να υπάρχει μια αποκλιμάκωση της κατάστασης. Δεν θα το έλεγα ότι υπάρχει αποκλιμάκωση. Υπάρχει μια σταθερότητα. Η προσέλευση πολλές φορές είναι διαφορετική. Η σχέση αυτών που προσέρχονται με αυτά που είναι θετικά παραμένει η ίδια. Ενδεικτικά άλλωστε είναι τα στοιχεία που καταγράφουν οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ στο Ηράκλειο. Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου με 4.100 επισκέψεις, θετικά ήταν 714. Την επόμενη εβδομάδα 1.8 με 8.8 ήταν 3.500 με 577 θετικά, και η εβδομάδα πριν το 15 Αυγούστου 8 με 14 ήταν 3.000 με 467. Αυτά είναι, αν δείτε ποσοστία, τα ίδια. Πολίτες και επισκέπτες μπορούν να προσέρχονται για τεστ στα σταθερά σημεία δειγματοληψιών που λειτουργούν στην πλατεία Ελευθερίας, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, αλλά και τον αύριο χώρο του Κέντρου Υγείας στον Εσταυρωμένο από Κυριακή έως Παρασκευή. Τις Κυριακές είναι μόνο η πλατεία Ελευθερίας και ο αύριος χώρος εδώ στην Ευδονήπα. Το ωράριο είναι 9 με 3. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μεγάλης εξόδου του 15 Αυγούστου, οι ειδικοί κάνουν έκκληση σε όσους ταξίδεψαν ή συνοστίστηκαν σε εκδηλώσεις να μην αμελήσουν το τεστ, προκειμένου να προστατεύσουν τις ευπαθείς ομάδες. Σίγουρα θα έχουμε αύξηση για δύο λόγους. Πρώτον, διότι επιστρέφει το πρώτο κύμα αυτών που έχουν πάει διακοπές. Και ιδίως θα ήθελα να κάνω μια έκκληση τα νεαρά άτομα. Δεν πρόκειται εγώ να τους πω να μην πάνε ή να μην κάνουν οτιδήποτε θέλουν, αρκετά περιορίστηκαν 2 χρόνια. Όταν επιστρέψουν εδώ και θα έρχουν σε επαφή με ομάδες ευαίσθητες της τρίτης ηλικίας, τον παππού τους, τη γιαγιά τους ή κάποιον που έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα στο σπίτι, ας κάνουν πρώτα ένα τεστ. Και μετά ας πάνε να τον επισκεφτούν. Τίποτα άλλο. Απλώς να κάνουν ένα τεστ. Τα περισσότερα αυτή τη στιγμή είναι συμπτωματικά. Την ίδια ώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο άνδρας, ο οποίος διαγνώστηκε με την όσο της ευλογιάς των πιθήκων. Η κατάσταση της υγείας του 27χρονου, που είχε έρθει για διακοπές στον Άγιο Νικόλαο όταν παρουσίασε τα συμπτώματα, είναι καλή, με τον ίδιο ωστόσο να είναι υποστενή ιατρική παρακολούθηση. Οι συμβουλές που δίνουμε είναι οι εξής. Καλή διατροφή, καλή ψυχολογία, προσοχή στα άτομα τα οποία έχουμε κοντά μας, γύρω μας, με ειδικές φροντίδες και ειδικές ανάγκες, στους ηλικιωμένους, και επίσης δεν χρειάζεται να βγάλουμε τη μάσκα από τη ζωή μας. Η μάσκα έχει ρόλο και χώρο σε όλη αυτή την ιστορία.